Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά, καλοκαιρινή, ευχάριστη. Έτσι νιώθω τέλος πάντων. Σήμερα ήρθα να σας δείξω ένα μακιγιάζ που έχει γίνει. Δείτε λίγο νύχη σας παρακαλώ που έκανα. Έχω εκστασιαστεί. Ένα μακιγιάζ που έχει γίνει σ' άλλος χαμός είναι αυτό εδώ της Kylie Jenner. Πραγματικά που έκανε, αυτό νομίζω το έκανε στο πάρτι της Courtney για το γάμο της. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ακούτε το μπούκομα, Πάλι άρρωστη ήμουνα. Όχι COVID ευτυχώς, αλλά άρρωστη. Τέλος πάντων, όλα μαζί πληροφορίες χαμός. Ελπίζω να πήγατε παραλίες, να γεμίσατε λίγο θάλασσα μέσα σας, να περάσατε όμορφα. Εγώ πήγα λίγο, καλά ήταν, πολύ ωραία, είχε πολύ ζέστη. Λίγο μαύρισα, κάτι βλέπετε. Εν τω μεταξύ βλέπετε έτσι τα μαλλιά μου, όχι γιατί είναι λαδωμένα, αλλά γιατί έχω βάλει coconut oil. Εκτός από το ότι θέλω να ενυδατωθούν, θέλω να κάνω και ένα wet look που είδα. Θα το προσπαθήσουμε, θα δούμε αν πιάσει. Αν πιάσει θα το ξέρετε και εσείς από εδώ και πέρα και θα βάζετε coconut oil. Εκτός από το ότι βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί πάλι παραλογισμός και παραλήρημα. Ξεκινήσω ενυδατώνοντας το πρόσωπό μου με το μαγικό Fat Water από Fendi Skin, το οποίο είναι σαν σέρουμ, πραγματικά, και δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο στο πρόσωπό σας, πραγματικά είναι τόσο μοναδικό, μυρίζει υπέροχα, ενυδατώνει full και είναι το καλύτερο μου primer, πραγματικά, αλήθεια. Δείτε τι ωραία που έχει κάτι στο δέρμα. Περνάω στα μάτια, θα πάρω την P. Louise Base στην απόχρωση 02. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου, ως γνωστόν. Και ξεκινάω να σας λέω την εμπειρία μου. Λοιπόν, που λέτε, σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα που ξεκίνησα να βάζω ένα φυτικό φυσικό αποσμητικό. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν, εντάξει, εννοείται λίγο. Δεν είναι το ίδιο με τον αφορά σε ένα του εμπορίου, αλλά νομίζω πως θα τα βρούμε. Γιατί λένε όλοι ότι είναι οι 4 πρώτες μέρες οι δύσκολες, οι οποίες στην ουσία αποβάλλεις τις τοξίνες από τα προηγούμενα αποσμητικά. Σκεφτείτε βασικά πόσο κακό μας κάνουνε, πόσο καρκίνο του μαστού προκαλούνε, δηλαδή είναι πάρα πολύ, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μείον των αποσμητικών. Υπάρχουν ουσίες που τα προκαλούν αυτά, όπως είναι το αλουμίνιο που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα αποσμητικά δυστυχώς. Θα πάρω ένα fluffy brush και θα πάω να σβήσω σιγά σιγά λίγο τις άκρες μου. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα είναι υπάρχουν κάποιες ουσίες μέσα στα αποσμητικά που δυστυχώς ακόμη και αν γράφουν ας πούμε 0% αλκοόλ για παράδειγμα, γιατί και το αλκοόλ δεν κάνει, έχουν αλουμίνιο συνήθως μέσα, δηλαδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά, όχι φυτικά. Τώρα πήρα ένα φυτικό το οποίο έχει μέσα έλαιο από grapefruit. Αν φυσικά είναι καλό, στο επόμενο βίντεο θα τα πούμε διεξοδικά και αναλυτικά. Και αν σας ενδιαφέρει, εννοείται γράψτε μου από κάτω να σας στείλω από πού το πήρα. Δείτε τι ωραία που αποχρωματίσαμε τα μάτια. Λοιπόν, στη συνέχεια με το πινέλο της Inglot το 31 Tuff και το eyeliner φυσικά της Inglot το 77, θα βάλω μέσα λίγο Duraline. Αυτό γιατί θέλω να το κάνω αδιάβροχο. Μισό λεπτάκι. Πριν το κάνω αδιάβροχο βασικά, θα πάρω με το πινελάκι μου, γιατί θα χρειαστεί να το σβήσω. Αυτό ήταν ο τάκο που έβηξε, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε πάω να σχηματίσω λίγο εδώ μια γραμμή eyeliner. Να ξέρετε, με αυτό το πινέλο είναι όλα πολύ πολύ εύκολα. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μιλούσα. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να μιλάω. Αλλά όπως σας είπα είναι όλα πολύ πιο εύκολα με αυτό το πινέλο. Λοιπόν, θέλω μια πολύ πολύ ψηλή γραμμή eyeliner, την οποία θα κάνω να βγαίνει και κατά έξω. Όπως είναι εδώ τώρα αυτό, θα πάρω ένα angled brush και θα πάω να το σβήσω λίγο κατά πάνω. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ κοινό make-up που σας έχω δείξει στην ουσία, αλλά είναι λίγο πιο χολιγουτιανό, εγώ θα το έλεγα, οπότε γι' αυτό αποφάσισα να σας το κάνω. Να δείτε πως τίποτα δεν είναι δύσκολο σε αυτή τη ζωή. Ακόμη και τα μακιγιάζ της Kylie Jenner είναι εύκολα. Λοιπόν, δείτε τι ωραία που σβήνει καταρχάς το eyeliner. Σχεδόν με βγάζει από τον κόπο να σχηματίσω, να χρησιμοποιήσω, συγγνώμη, μαύρη σκιά, γιατί είναι κατάμαυρο. Και αν δω ότι χρειάζομαι περισσότερο, δείτε τι ωραίο που έσβησε. Λοιπόν, πάω να κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια από Inglot θα πάρω τον Duraline της και θα το προσθέσω λίγο μέσα, πολύ μικρή σταγονίτσα, μία εδώ, για να το κάνω αδιάβροχο. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί το κομμάτι που θέλω τώρα να κάνω, εντάξει, αυτό που θέλαμε το σβήσαμε στην ουσία. Οπότε το κομμάτι τώρα που θα πάω να κάνω είναι εδώ μπροστά.
Οπότε όσο πλησιάζω προς τα μπροστά, θέλω να είναι και πιο αδιάβροχο, γιατί στην ουσία θα μου λερώσει αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δύσκολο κομμάτι, που είναι η εσωτερική γωνία. Ακούμπησε το κάτω μέρος του πινέλου μου. No! Το σούσα. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και από εδώ. Μου βγήκε πιο χοντρό από εδώ, θα κάνω και το άλλο έτσι. Και νομίζω φαίνεται και πιο ωραίο, πιο καλέσθητο. Όσο δηλαδή είναι εδώ κοντά, ελάχιστα πιο χοντρό. Εδώ δεν παίρνω ανάσα όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα μπούμε και μέσα στην εσωτερική γραμμή, την υγρή γραμμή, γιατί είναι αδιάβροχο, οπότε δεν μας πειράζει. Το ίδιο θα κάνω και από την πάνω γραμμή εγώ. Τώρα, αν κάποιον τον ενοχλεί, δεν χρειάζεται να το κάνει. Ακόμη δεν έχω προσθέσει eyeliner από την ώρα που έβαλα, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα, τι έχει κάνει εδώ η make-up artist της. Θα πάρω ένα σφιχτό πινέλο, χωρίς να προσθέσω τίποτα. Και όπως έχω την υγρή βάση μου από κάτω, τη λιπαρή, θα πάω και θα κάνω εδώ πάνω, το εδώ. Τι κάνω στην ουσία, ζωντανεύω το μαύρο και το ανεβάζω μέχρι επάνω. Δείτε τι ωραία που βγαίνει κατευθείαν. Λες και είναι δικό του. Και από εδώ πέρα να το σβήσω καλά καλά. Κατευθείαν καταρχάς μαλάκωσε. Και το κάνει και εδώ μέσα. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή στο πινέλο του παίρνει και εδώ μέσα και βάζει. Φωτίζοντας το κέντρο. Θα το δούμε τώρα πως θα το φωτίσουμε μετά το κέντρο. Λοιπόν, άρα θέλετε απλά ένα σφιχτό beauty blender. Blending brush. Λοιπόν, αφού βγήκε αυτό, okay, δεν είναι το τέλειο προφανώς. Θα πάρω ένα μικρότερο πινέλο και θα πάρω λίγο από τη βάση που μου έχει απομείνει, έτσι ώστε να φωτίσω το κέντρο. Ελάχιστα, δεν θέλω πολύ πολύ. Ούτε αυτήν είναι υπερβολικά φωτισμένο. Να, αυτό εδώ το πράγμα θέλω να γίνει. Χωρίς να πειράξω το eyeliner μου από κάτω, χωρίς να σβήσω τις γραμμές που έχουν γίνει από το μαύρο. Ωραία, alright, alright. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Πάρω ένα καθαρό beauty blender και θα πάω να αναμίξω τα πάντα μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό με αυτό, το λευκό με το μαύρο. Πάλι beauty blender σας είπα, έτσι. Καταλαβαίνετε, εσείς θα καταλαβαίνετε. Όταν σας δείχνω εγώ blending brush, εσείς θα καταλαβαίνετε ότι το λέω beauty blender, δεν είναι κάτι. Πρόβλημα είναι αυτό στον εγκέφαλο. Λοιπόν, έχει κολλήσει ο εγκέφαλός μου εκεί πέρα, ότι αυτό είναι... Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Τέλος πάντων. Focus στο μακιγιάζ μας. Λοιπόν, θα πάρω την Contour Kit Palette της Anastasia και θα πάρω το πιο ψυχρό μου χρώμα εδώ πέρα με ένα, beauty, με ένα blending brush και θα πάω να σχηματίσω εδώ πέρα, σχηματίζει αυτός εκεί ή αυτή, δεν ξέρω ποιος είναι ο make-up artist. Δεν το ψάξα. Χαζομάρες κάνω, είδατε. Δεν σας ήρθε ενημερωμένη. Λοιπόν, και πάει και σχηματίζει λίγο καφέ δίνοντας μια άλλη νότα. Κατευθείαν μόλις μπαίνει το καφέ, ρε παιδί μου, γίνεται άλλο πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Σχεδόν είμαστε πολύ κοντά, νομίζω. Εδώ. Έβγαλα και φακίδες στη μύτη μου, τις βλέπετε. Το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι. Λοιπόν, και θα πάρω λίγο από την Catrice, την Mini Eyeshadow Palette. Είναι η συγκεκριμένη, η Warm Spicy Look. Τέλεια παλέτα, τι θέλετε στη συλλογή σας, σας την έχω ξαναδείξει. Και πάω και παίρνω την πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Αυτήν εδώ που είναι λίγο έτσι κάπως, πορτοκαλίζουσα. Το βάζω ακριβώς στο κέντρο. Είναι πολύ pigmented, να ξέρετε, αυτή η παλέτα. Και πολύ οικονομική. Λοιπόν, και πάω λίγο να το σβήσω προς τις άκρες. Τώρα όμως αυτό δεν γίνεται, γιατί είτε θα χρειαστείς ένα blending brush. Και το είπα και σωστά και αντίγεια. Πόσο super έχει βγει αυτό το eye look, αλήθεια. Απλά από εδώ μου φαίνεται ότι είναι λιγότερο άσπρο σε σχέση με το άλλο. Τέλος πάντων, από κοντά μου φαίνεται ok. Τώρα από την κάμερα δεν ξέρω πώς φαίνεται. Λοιπόν, θα πάρω το angled brush που χρησιμοποίησα πριν στην αρχή και θα πάω λίγο να φτιάξω το eyeliner. Εδώ. Να είναι σωστό. Γιατί τώρα πέσαν και σκιές και τέτοια πάνω και μου θάμπωσε και δεν το θέλουμε αυτό. Ούτε θέλουμε να φαίνεται γραμμή, αλλά ούτε θέλουμε να φαίνεται και άσχημο. Λοιπόν, στο πρόσωπο θα είμαι πολύ γρήγορη, σας το υπόσχομαι. Εδώ πως η ώρα σας δείχνω μάτια. Λοιπόν, ναι, νομίζω είμαστε πολύ ok. Α, τι ξέχασα,
Πώς το ξέχασες αυτό? Με ένα σφιχτό πινελάκι τύπου μολυβιού θα πάρω αυτήν πάλι την απόχρωση που χρησιμοποίησα για το contouring μου στη μύτη και σε αυτά που έδειξα πριν. Και θα βάλω λίγο, θέλει και λίγο κάτι πιο θερμό, οπότε θα πάρω και αυτήν. Λοιπόν, και πάμε να σβήσουμε λίγο από εδώ κάτω. Για βάση δεν θα χρειαστούμε τίποτα άλλο από το contour stick της Criolan, το οποίο είναι το Ivory. Και είναι αυτή εδώ η απόχρωση, την οποία ανακάλυψα ότι την έχω στο σιρτάρι μου πολύ καιρό τώρα. Θα πάω από κάτω ακριβώς από το μάτι. Θα κατεβάσω, προσέχω δεν σβήνω εδώ πέρα που έχω φτιάξει. Θα κατεβάσω εδώ, πάω και μπροστά εδώ να ξανασπρίσω. Λοιπόν, και μετά πάω τοπικά όπου έχω κάτι σε σημαδάκι ή κάτι τέτοιο και όπου θέλω να δώσω φως. Εδώ, ωραία. Έτσι όπως είναι το πρόσωπό μου θα πάρω λίγο fix spray. Το συγκεκριμένο είναι της MAC, είναι το Pink Light, είναι η απόχρωση. Θέλει πολύ καλό κούνημα. Λοιπόν, και ψεκάζω λίγο το πρόσωπό μου. Λοιπόν, αυτό το κάνω για να ενυδατωθεί και να μπορέσω να μπλεντάρω καλύτερα. Αφού γίνει αυτό, πάω με το beauty blender μου. Τώρα είναι το beauty blender μου. Και μπλεντάρω εδώ πέρα, όπου έβαλα κονσιλεράκι, αυτό το stick τέλος πάντων, που σας έδειξα. Σαν κονσίλερ εγώ το χρησιμοποιώ στην ουσία. Θέλω να κάνω μια πάρα πολύ ελαφριά βάση, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό. Και θα δείτε τι ωραίο και ελαφρύ που θα είναι όταν θα τελειώσει το μακιγιάζ. Εν τω μεταξύ, τι ζέστες είναι αυτές, ρε παιδιά. Χωρίς κλιματιστικό, εδώ που μένουμε εμείς, δεν παλεύεται πραγματικά. Λοιπόν, ό,τι είναι πολύ κοντά στο μακιγιάζ μου, θα το κάνω καλύτερα με πινελάκι, για να μην έχω θέματα. Θα χρησιμοποιήσω το πινελάκι της βάσης μου, το οποίο θα με βοηθήσει να πάω πολύ κοντά, χωρίς να κάνω ζημιά. Σούπερ! Δείτε τι ωραία που μπλενταρίστηκε όλο. Θα χρησιμοποιήσω το 24 Hour Brow Setter, που είναι από τα καλύτερα brow setter ever στην αγορά. Δεν έχει κρατήσει κανένα άλλο brow setter τα φρύδια μου ποτέ, εκτός από το σαπούν, το τζελέ που σας δείχνω κάθε φορά της Schwarzkopf, και αυτό εδώ πέρα. Δείτε εδώ τι ωραία και fluffy που τα κάνει. Ωραία. Πάμε στη βάση μας και θα κάνω contouring, εννοείται, και με τα τρία χρώματα από Contour Kit Palette. Και πάω να σχηματίσω ελαφρά εδώ πέρα το contouring μου. Λοιπόν, εγώ κατεβάζω και λίγο πιο κάτω για να μην φαίνεται γραμμικό όλο αυτό. Εδώ με τσίπησε ένα κουνούπι, το βλέπετε. Τι να πω και με αυτά. Λοιπόν, κάνω και στη μύτη μου, οπότε παίρνει και συνεχίζει από πάνω μέχρι κάτω αυτό εδώ και εδώ. Φυσικά από το look δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ το μαγικό της Kiko Milano. Αν και matte το μακιγιάζ, θα είναι matte, ναι, η βάση μας δηλαδή, αυτό θα δώσει έτσι μια ωραία γυαλάδα τόσο όσο στο δέρμα. Και αυτό μπορώ να το βάλω και λίγο σε μεγαλύτερη έκταση, έτσι ώστε να μου δώσει και λίγο χρώμα, να μην φαίνομαι τόσο άσπρη. Δείτε τι ωραία που φαίνεται. Θα χρησιμοποιήσω το Grant από τα Glow Play Blast της MAC. Λοιπόν, και θα βάλω αρκετά ψηλά τα βάζει αυτή, εδώ δηλαδή. Αυτή, σιγά μην τα βάζει αυτή. Λοιπόν, εδώ, για να ανέβει κατευθείαν να κάνει ένα lifting το πρόσωπο. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Και λίγο εδώ, έτσι. Να το ενσωματώσουμε με το concealer μας. Μασκαρίτσα, θα χρησιμοποιήσω τη La Sensational Mascara από Maybelline. Δείτε το look να αλλάζει επί τόπου με τη μάσκαρα, εντάξει, δεν υπάρχει. Άνοιξε το μάτι. Τέλεια. Λοιπόν, στα χείλη μου θα κάνω περίγραμμα με αυτό εδώ της L'Oreal. Είναι το κάτι με κάραμελ έχει να κάνει, θα σας το βάλω από κάτω. Δεν γράφει τον αριθμό γι' αυτό. Σαν περίγραμμα θα το βάλω αυτό. Λοιπόν, και τι έχει κάνει εδώ τώρα. Ετούτος, έχει πάρει ένα κόκκινο, το συγκεκριμένο το In Crayon, η απόχρωση 45 από Maybelline, και το έχει βάλει κεντρικά, γιατί εκτός από juicy τα χείλια έτσι φαίνονται και πιο realistic. Δεν είναι πολύ ωραίο? Τώρα θα βάλουμε λίγο βλεφαριδούλες και το look μας είναι πανέτοιμο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, που λέτε, πήρα αυτές τις βλεφαρίδες από Shein, οι οποίες είναι όλες αυτές, είναι μόνο πλαϊνές, τέλειες, φανταστικές βλεφαρίδες. Δείτε εδώ πόσο τέλει. Και τις δοκίμασα και έπαθα σοκ. Έτσι πήρα 3 ευρώ, τόσο. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
Θα πάρω λίγο από την Duo κόλλα μου. Να δείτε πόσο εύκολα μπαίνουν αρχικά. Χωρίς κόπο. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ο τάκο πίσω πειράζει τα πράγματά μου. Πάω, την βάζω και λίγο πιο ψηλά από τις φυσιολογικές μου γλεφαρίδες. Αφού έχουμε βάλει από κάτω το μαύρο, δεν μας πειράζει καθόλου. Και done. Καθίστε να στεγνώσω και θα το δείτε. Γιατί τώρα έτσι χάλια ξέρω. Λοιπόν, με τον τάκο από πίσω, η βλεφαρίδα κάγκελο, εντάξει, είναι top. Δείτε πόσο ωραία και φυσική φαίνεται. Δεν έχει στεγνώσει ακόμη η κόλλα βέβαια. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως να το κάνω και για να βγω έξω. Τώρα θα βγάλω βόλτα τον τάκο. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Να δούμε και το μαλάκι μου, το οποίο είναι μέσα στη λίγδα αυτή τη στιγμή βέβαια. Αλλά θα μπορούσε να σταθεί σαν ένα wet look. Αυτό να δούμε. Ναι. Ωραίο είναι. Ναι, σίγουρα με καλύτερο χτένισμα. Ωραίο είναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ wet look, όντως. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και το μακιγιάζ ελπίζω να σας άρεσε. Αν το δοκιμάσετε, να μου στείλετε φωτογραφίες στο Instagram μου. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, σας φιλώ, να περνάτε τέλεια. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.